πάγωσαν οι επιβάτες για Άγιο Όρος. Νεκρός μέσα σε μια στιγμή ο 57χρονος. Τον σκότωσε φορτηγό μέσα στο πλοίο. Ένας 57χρονος ναυτικός που εργαζόταν ως πρώτος μηχανικός σε πλοίο της γραμμής Ουρανούπολη Δάφνη Αγίου Όρους βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από φορτηγό μέσα στο πλοίο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό το οποίο βρισκόταν μέσα στο πλοίο ξαφνικά κύλησε και χτύπησε θανάσιμα τον άτυχο ναυτικό. Πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρουν ότι το φορτηγό φαίνεται πως δεν είχε το χειρόφρενο σηκωμένο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο περιστατικό. Συνάδελφοι του 57χρονου έσπευσαν αμέσως στο σημείο και προσπάθησαν να του παράσχουν πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάρπα, για πολλή ώρα. Δυστυχώς οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και ο άνδρας δεν κατάφερε να επανέλθει. Ο τραυματισμένος μηχανικός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το τραγικό αυτό συμβάν έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα και τους συναδέλφους του άτυχου ναυτικού. Ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.